οι μηνύσεις των αστυνομικών προφανώς έχουν, ενώ ότι οι καταθέσεις προφανώς είναι έχοντας αποτέλεσμα το γεγονότος ότι βρέθηκε τραυματισμένος. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός αρκετά σοβαρός του κατηγορουμένου, δεν νομίζω ότι θα είχε υπάρξει αυτή η κατηγορία περί αντίστασης. Ζητήθηκε να ακυρωθεί αυτή η πράξη για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ασκήθηκε σωματική βία υπέρμετρη, πέραν το ότι ο άνθρωπος βρέθηκε να έχει μόλοπες στα πλευρά, στα χέρια, στο κεφάλι κλπ. Αυτός το οποίο στην πραγματικότητα υποβλήθηκε ήταν ο βασανισμός του πνιγμού. Δηλαδή υπήρξαν σημάδια στο λαιμό που έχουν διαπιστωθεί και από τους γιατρούς στους οποίους παραπέμφθηκε αμέσως μετά, που σημαίνει ότι υποχρεώθηκε να ανοίξει το στόμα προκειμένου να του ληφθεί το σάλιο, ασκώντας του πίεση, δηλαδή προκαλώντας του ασφυξία. Αυτό είναι βασανιστήριο και προφανές είναι ότι δεν μπορεί ο νομοθέτης να θέλησε με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνεται γεννητικό υλικό. Δηλαδή ήταν μια παράνομη ενέργεια. Ο δεύτερος λόγος που ζητήσαμε να ακυρωθεί η πράξη αυτή είναι ότι δεν είχε τη δυνατότητα και δεν του γνωστοποιήθηκε καν, αλλά και δεν είχε τη δυνατότητα όταν λαμβανόταν το γεννητικό υλικό να έχει τεχνικό σύμβολο. Πλέον, εδώ και λίγους μήνες, τα δικαστικά συμβούλια λένε ότι το δικαίωμα ορισμού τεχνικού συμβούλου πρέπει να υπάρχει και κατά το χρόνο λήψης του γενετικού υλικού. Επομένως, θα επιμείνουμε και θα θέσουμε το ζήτημα αυτό και ενώπιον του δικαστήριου την Τετάρτη. Ότι δηλαδή είναι παράνομη πράξη και ως προς αυτού. Έγινε έτοιμα από τη μεριά του κατηγορουμένου όταν έγινε η δίκη στο ακροατήριο να προσκομιστεί το υλικό και το δικαστήριο σιγή, όπως λέμε, σιωπηρά απέρριψε το αίτημα αυτό. Η διατύπωση του νόμου πράγματι είναι αμφίσιμη. Λέει δηλαδή ότι η λήψη του γεννητικού υλικού είναι υποχρεωτική, αλλά με τρόπο ώστε δεν θίγεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν εισήχθη αυτή η διάταξη το 2002, ο υπουργός, ο κ. Σταθόπουλος, τότε υπουργός δικαιοσύνης, είπε ότι σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σημαίνει ότι δεν ασκώ σωματική βία. Με τα χρόνια, δυστυχώς, οι δικαστικές αρχές έχουν εντελώς διαφορετικά ερμηνεύσει αυτή τη διάταξη. Δηλαδή, πλέον θεωρούν τα δικαστικά συμβούλια ότι είναι νοητή η άσκηση βίας, όχι υπέρμετρης από τη μεριά της αστυνομίας, και ότι υποχρεωτική λήψη σημαίνει και άσκηση σωματικής βίας. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Αφενός, μεν γιατί η άποψη του νομοθέτη είναι σαφώς διατυπωμένη το 2001, ενώ ότι μας είπε το Υπουργείο τι εννοεί λέγοντας σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και ουσιαστικά άφησε στις αστυνομικές αρχές την ευκαιρία να πάρουν το γενετικό υλικό, αλλά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δηλαδή με παραπλάνηση, συλλέγοντάς το από τσίγαρα, συλλέγοντάς το από τρίχες οι οποίες βρίσκονται στο πάτωμα, αλλά όχι με άσκηση σωματικής βίας. Πόσο μάλλον εδώ στην περίπτωσή μας που εδώ υπάρχει ξυλοδαρμός, έτσι, που προφανώς είναι μια χρήση βίας που ακόμα και αν δεχόμασταν την άποψη των δικαστικών αρχών, σίγουρα είναι υπερμέτρη. Οι αστυνομικοί θέλησαν βεβαίως να καλύψουν την πρακτική των συναδέλφων τους, αλλά πρέπει να πω ότι ήδη από τις πρώτες τους καταθέσεις, αυτό το οποίο καταθέτουν στην πραγματικότητα και μπορεί κανείς διαβάζοντας να καταλάβει τι έχει συμβεί, ήταν ότι ο κρατούμενος αντέδρασε στην λήψη του γενετικού του υλικού αντιστεκόμενος παθητικά, να το πω έτσι. Αυτό δεν είναι όμως αντίσταση κατά την ποινική έννοια του νόμου. Δηλαδή, τι έκανε ο κατηγορούμενος, ο ασπιώτης. Πιάστηκε από τα κάγκελα, προκειμένου να μην τον σύρουν και να μην του πάρουν το γενετικό υλικό. Άρχισε να συσπυρώθηκε αυτός ο ίδιος, κουλουριάστηκε προκειμένου να μην μπορέσουν να τον μετακινήσουν. Αυτές τις πράξεις τις παραδέχονται οι αστυνομικοί και τις γράφουν. Επομένως, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αντίσταση, γιατί αντίσταση σημαίνει ενεργητική άσκηση βίας σε βάρος των αστυνομικών. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο εισαγγελέας της έδρας στην πρώτη δίκη προτείνει να μετατραπεί το αδίκημα σε απίθεια, δηλαδή σε μια παθητικού τύπου, ας το πούμε έτσι, αντίδραση από τη μεριά του κατηγορουμένου. Δυστυχώς το δικαστήριο δεν ακολούθησε τη γνώμη αυτή. Έχω την εντύπωση ότι η δίκη αυτή στην πραγματικότητα εντάσσεται σε μια κάπως γενικευμένη αστυνομική πρακτική να αποδίδονται κατηγορίες αντίστασης σε περίπτωση που έχει ασκηθεί υπέρμετρη αστυνομική βία. Χωρίς καμία υπερβολή, όταν τυχόν κανείς αντιμετωπίζει το αδίκημα της αντίστασης, θα πρέπει να δει, πρέπει να είναι σχεδόν βέβαιος ότι ο κατηγορούμενος έχει ιδαρθεί. Ότι έχει δηλαδή ευρήματα τραυματισμών. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας την περίπτωση. Είναι σημαντικό εδώ, είναι σημαντική αυτή η δίκη, αφενός επειδή έχει ασκηθεί βία που κατηγορούμε σε ισοδυναμή βασανιστήριο, δηλαδή με προσπάθεια πνιγμού, δημιουργία αισθήματος πνιγμού στον κατηγορούμενο, αφετέρου προκειμένου να γίνει σαφές
και προς τις αστυνομικές αρχές ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια ανακριτικών πράξεων με κάθε τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό το οποίο λέει η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστήριων, θα πρέπει η αξιοπρέπεια του σώματος και του κατηγορημένου να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Επομένως, δεν νοούνται πρακτικές που προσομοιάζουν σε βασανιστήρια, εκτεταμένοι ξυλοδαρμοί, προκειμένου να γίνει μια ανακριτική πράξη. Έτσι κι αλλιώς, η άρνηση να επιβληθεί κάποιος σε μια ανακριτική πράξη εκτιμάται από το δικαστήριο.